Την Κυριακή που μας έρχεται θα ακούσουμε το Ευαγγέλιο στην Θεία Λειτουργία που είναι το γεγονός με τη Σαμαρίτιδα γυναίκα, τη φωτεινή τη Σαμαρίτιδα, η οποία μετά τη συνάντησή της με τον Χριστό έγινε Απόστολος και μαθήτρια του Χριστού και μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Και εδώ περιγράφεται από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη το γεγονός της συνάντησής της με τον Χριστό. Είναι παρμένο από το 4ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου και είναι η στίχη 5 έως και 42. Είναι μεγάλο το κείμενο. Θα προσπαθήσουμε να το δούμε όσο μπορέσουμε. Λέγει λοιπόν, να το διαβάσουμε μια φορά στο κείμενο. «Το καιρό εκείνο έρχεται ο Ιησούς εις πόλην της Σαμαρίας, λεγωμένη Σιχάρ, πλησίον του χωρίου, ο έδωκεν Ιακώβ, Ιωσήφ το υιό αυτού. Ίνδε εκεί πηγή του Ιακώβ. Οούν Ιησούς και κοπιακός εκ της οδηπορίας, εκαθέζετο ούτως επί τη πηγή. Ώρα ίνωση έχτη. Έρχεται γυνή εκ της Σαμαρίας αντλήσε είδωρ. Λέγει αυτή ο Ιησούς, δώσ' μη ποιήν. Η γάρ μαθητέ αυτού απελληλήθασιν εις την πόλην, ή να τροφάς αγοράσουσι. Λέγει ούν αυτό η γυνή Σαμαρίτης, πόση Ιουδαίος ον παρεμού ποιήν ετής, ούσις γυναικός Σαμαρίτιδος. Ούγαρ συχρόνται οι Ιουδαίοι Σαμαρίτες. Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτοί, η είδη στην δωρεάν του Θεού, και τι σε στην ολέγον σι δώσ μη ποιήν, σι αν ήτησας αυτόν και έδωκεν αν σι είδωρ ζών. Λέγει αυτό η γυνή, Κύριε, ούτε άντλημα έχεις, και το φρέαρ εστί βαθύ. Πόθενουν έχεις το είδωρ το ζών, μη σημεί ζωνή του πατρός ημών Ιακώβ, ως έδωκεν ημίν το φρέαρ, και αυτός εξ αυτού έπιε και η ή αυτού και τα θρέματα αυτού. Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτοί, πάσο πίνον εκ του ύδατος τούτου διψίσει πάλιν, ως δαν αν πει εκ του ύδατος σου εγώ δώσω αυτό, ου μη διψίσεις τον αιώνα, αλλά το ύδωρο δώσω αυτό γεννήσεται εν αυτό πηγή ύδατος αλλωμένου η ζωή αιώνιον. Λέγει προς αυτόν η γυνή, Κύριε δώσ' μη τούτον το ύδωρ, ή να μη διψώ, μη δε έρχομαι θάδε αντλήν. Λέγει αυτή ο Ιησούς, Ήπαγε φώνησον τον άνδρα σου και ελθέ εν θάδε. Απεκρίθη η γυνή και είπεν, ουκ έχω άνδρα. Λέγει αυτή ο Ιησούς, καλώς είπας ότι άνδραν ουκ έχω, πέντε γαρ άνδρας έσχες, και νυν ον έχεις ουκ έστι σου ανήρ. Τούτο αληθές ηρήκας. Λέγει αυτό η γυνή, Κύριε θεωρώ ότι προφήτης εσύ. Οι πατέρες ημών εν τόρι τούτο προσεκίνησαν, και εμείς λέγεται ότι ιεροσολύμησε στην ο τόπος όπου δει προσκυνήν. Λέγει αυτή ο Ιησούς, γίνε πιστευσόμη ότι έρχεται ώρα, ότε ούτε εν τόρι τούτο, ούτε εν Ιεροσολύμης προσκυνήσετε το Πατρί. Ημείς προσκυνείτε ο ουκ είδατε, ημείς προσκυνούμεν ο είδαμεν, ότι η σωτηρία εκ των Ιουδαίων εστίν. Αλλά έρχεται ώρα και νύν εστίν, ότι η αληθινή προσκυνητέ, προσκυνήσουσιν το Πατρί εμπνεύματι και αληθεία. Και γάρο πατήρ τι ούτως ζητεί τους προσκυνούντας αυτόν. Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εμπνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Λέγει αυτό η γυνή, είδα ότι Μεσσίας έρχεται ο λεγόμενος Χριστός. Όταν έρθει εκείνος, αναγγελεί μην πάντα. Λέγει αυτή ο Ιησούς, εγώ ημί ο λαλόνση. Και επί τούτο ήρθαν οι μαθητέ αυτού και θαύμασαν ότι μεταγυναικώς ελάλη. Ουδείς μεν τι είπεν, τι ζητείς ή τι λαλείς μεταυτής. Αφήκενον την ινδρίαν αυτής η γυνή και απήρθεν εις την πόλην και λέγει της ανθρώπης. Δεύτε είδετε άνθρωπον, ως είπε μη πάντα όσα επίησα, μη τι ούτως εστίν ο Χριστός. Εξήλθενον εκ της πόλεως και ήρχοντο προς αυτόν. Εν δέντο μεταξύ ρώτων αυτών οι μαθητέ λέγοντες, Ραβή φάγε, ο δε είπεν αυτής, εγώ βρόσιν έχω φαγήν, είναι εμείς ουκ είδατε. Έλεγουν ούν οι μαθητέ προς αλλήλους, μη τη σύνεν και ναυτό φαγήν. Λέγει αυτής ο Ιησούς, εμών βρώμα εστίν
ή να ποιώ το θέλημα του πέψαντός με και τελειώσω αυτού το έργο. Ουχ ημείς λέγεται ότι έτη τετράμινος εστί και ο θερισμός έρχεται. Ιδού λέγω ημίν, επάρατε τους οφθαλμούς ημών και θεάσαστε τας χώρας, ότι λευκέ εσύ προς θερισμόν ήδη. Και ο θερίζων μισθόν λαμβάνει και συνάγει καρπών η ζωή αιώνιων, είναι και ο σπύρον ο μου χέρι και ο θερίζων. Εν γαρτού το λόγος εστίν ο αληθινός, ότι άλλος εστίν ο σπύρον και άλλος ο θερίζων. Εγώ απέστειλε εμάς θερίζην, ο ούχι εμείς και κοπιάκατε, άλλοι και κοπιάκασι, και εμείς εις τον κόπον αυτόν εις ελιλήθατε. Εκ δε της πόλεως εκείνης, πολλοί επίστευσαν εις αυτών των Σαμαριτών, δια των λόγων της γυναικός, μαρτυρούσις ό,τι είπε μη πάντα όσα επίησα. Όσουν ήρθαν προς αυτόν οι Σαμαρίτε, η ρώτων αυτών μείνε παραυτής, και έμεινε εκεί δύο ημέρας. Και πολλό πλοίους επίστευσαν δια των λόγων αυτού, τίτε γυναικοί έλεγον, ότι ουκέτη δια την συλλαλιάν πιστεύομεν. Αυτοί γαρακικώαμεν και είδαμεν, ότι ούτως εστίν αληθώς ο σωτήρ του κόσμου ο Χριστός. Μεγάλο κείμενο. Κουραστήκετε. Ας σας το διαβάσω στα νέα ελληνικά. Κατ' εκείνον τον καιρόν ο Χριστός, ο Ιησούς, έρχεται σε μια πόλη της Σαμάριας που λεγόταν Σιχάρ, κοντά στο χωράφι που είχε δώσει ο Ιακώβ στο γιο του τον Ιωσήφ. Εκεί βρισκόταν το πηγάδι του Ιακώβ. Ο Ιησούς, κουρασμένος από την πεζοπορία, κάθισε κοντά στο πηγάδι. Ήταν γύρω στο μεσημέρι. Οι μαθητές του είχαν πάει στην πόλη να αγοράσουν τρόφιμα. Έρχεται τότε μια γυναίκα από τη Σαμάρια να βγάλει νερό. Ο Ιησούς της λέει «Δώσ' μου να πιω». Η γυναίκα του απάντησε «Εσύ είσαι Ιουδαίος και εγώ Σαμαρίτισσα. Πώς μπορείς να ζητάς να σου δώσω νερό να πιεις?» Οι Ιουδαίοι αποφεύγουν κάθε επικοινωνία με τους Σαμαρίτες. Ο Ιησούς της απάντησε «Αν ήξερες την δωρεάν του Θεού και ποιος είναι αυτός που σου λέει «Δώσ' μου να πιω», τότε εσύ θα του ζητούσες την δωρεά του Θεού και εκείνος θα σου έδινε το ζωντανό νερό». Του λέει η γυναίκα «Κύριε, εσύ δεν έχεις ούτε καν κουβά και το πηγάδι είναι βαθύ. Από πού λοιπόν το έχεις το τρεχούμενο νερό?» «Αυτό το πηγάδι μας το χάρισε ο προπάτορας μας ο Ιακώβ. Ήπια από αυτό ο ίδιος και η γη του και τα ζωντανά του. Μήπως εσύ είσαι ανώτερος από αυτόν?» Ο Ιησούς της απάντησε «Όποιος πίνει από αυτό το νερό θα διψάσει πάλι. Όποιος όμως πιει από το νερό που θα του δώσω εγώ δεν θα διψάσει ποτέ. Αλλά το νερό που θα του δώσω θα γίνει μέσα του μια πηγή που θα αναβλύζει νερό ζωής αιώνιας». Του λέει η γυναίκα «Κύριε, δώσ' μου αυτό το νερό για να μην διψώ και ούτε να έρχομαι ως εδώ για να το παίρνω». Τότε ο Ιησούς της είπε «Πήγαινε να φωνάξει τον άντρα σου και έλα εδώ». «Δεν έχω άντρα», του απάντησε η γυναίκα. Και ο Ιησούς της είπε «Σωστά είπες, δεν έχω άντρα, γιατί πέντε άντρες πήρες και αυτός που μαζί σου τώρα ζει δεν είναι άντρας σου. Αυτό που είπες είναι αλήθεια». Του λέει η γυναίκα «Κύριε, βλέπω ότι είσαι εσύ προφήτης και οι προπάτορές μας ελάτρεψαν τον Θεό σε αυτό το βουνό. Εσείς όμως λέτε ότι στα Ιεροσόλυμα βρίσκεται ο τόπος που πρέπει κανείς να τον λατρεύει». Τότε της λέει ο Ιησούς «Πίστεψέ με, γυναίκα, είναι κοντά ο καιρός που δεν θα λατρεύετε τον Πατέρα ούτε σε αυτό το βουνό ούτε στα Ιεροσόλυμα. Εσείς οι Σαμαρίτες λατρεύετε αυτό που δεν ξέρετε. Εμείς όμως λατρεύουμε αυτό που ξέρουμε, γιατί η σωτηρία έρχεται στον κόσμο από τους Ιουδαίους. Είναι όμως κοντά ο καιρός, ήρθε κιόλας, και που οι πραγματικοί λατρευτές θα λατρέψουν τον Πατέρα με τη δύναμη του Πνεύματος που αποκαλύπτει την αλήθεια. Γιατί έτσι τους θέλει ο Πατέρας αυτούς που τον λατρεύουν. Ο Θεός είναι Πνεύμα και αυτοί που τον λατρεύουν πρέπει να τον λατρεύουν με τη δύναμη του Πνεύματος που φανερώνει την αλήθεια». Του λέει η γυναίκα «Ξέρω ότι θα έρθει ο Μεσσίας, δηλαδή ο Χριστός. Όταν έρθει εκείνος θα μας τα εξηγήσει όλα». «Εγώ είμαι», της λέει ο Ιησούς,
εγώ που σου μιλώ αυτή τη στιγμή. Εκείνη τη στιγμή ήρθαν οι μαθητές του και απορούσαν που συνομιλούσε με γυναίκα. Βέβαια κανείς δεν του είπε τι συζητάς ή γιατί μιλάς μαζί της. Τότε η γυναίκα άφησε τη στάμνα της και πήγε στην πόλη και άρχισε να λέει στον κόσμο «Ελάτε να δείτε έναν άνθρωπο που μου είπε όλα όσα έχω κάνει στη ζωή μου. Μήπως είναι αυτός ο Μεσσίας?» Βγήκαν λοιπόν από την πόλη και έρχονταν προς αυτόν. Στο μεταξύ οι μαθητές του τον παρακαλούσαν και του έλεγαν «Διδάσκαλε, φάε κάτι». Αυτός όμως τους είπε «Εγώ έχω να φάω τροφή που εσείς δεν την ξέρετε». Και οι μαθητές έλεγαν μεταξύ τους «Μήπως του έφερε κανείς να φάει?» Αλλά ο Ιησούς τους είπε «Δική μου τροφή είναι να εκτελώ το θέλημα εκείνου που με έστειλε και να φέρω εις πέρας το έργο του. Εσείς συνηθίζετε να λέτε 4 μήνες ακόμη και έφτασε ο θερισμός. Εγώ σας λέω, σηκώστε τα μάτια σας και κοιτάξτε τα χωράφια. Ας προκοπούν όπου από τα στάχια τα όρημα, έτοιμα για τον θερισμό. Ο θεριστής αμείβεται για τη δουλειά του και συνάζει καρπό για την αιώνια ζωή, έτσι ώστε μαζί να χαίρονται και αυτός που σπέρνει και αυτός που θερίζει. Γιατί εδώ αληθεύει παροιμία, άλλος σπέρνει και άλλος θερίζει. Εγώ σας έστειλα να θερίσετε καρπό που γι' αυτόν εσείς δεν κοπιάσατε. Άλλοι εμόχθησαν και εσείς μπήκατε εκεί να θερίσετε τον δικό του σκόπο». Πολλοί από τους Σαμαρείτες εκείνης της πόλης πίστεσαν σε Αυτόν εξαιτίας της μαρτυρίας της γυναίκας που έλεγε «Μου είπε όλα όσα έχω κάνει». Όταν λοιπόν οι Σαμαρείτες ήρθαν κοντά του, τον παρακαλούσαν να μείνει μαζί τους και έμεινε εκεί 2 μέρες. Έτσι πίστεψαν πολύ περισσότεροι ακούγοντας τα λόγια του και έλεγαν στη γυναίκα «Η πίστη μας δεν στηρίζεται πια στα δικά σου λόγια, γιατί εμείς ήδη τον έχουμε τώρα ακούσει και ξέρουμε πως πραγματικά αυτός είναι ο σωτήρας του κόσμου, ο Χριστός». Και εδώ τελείωσε και το κείμενο στα Νέα Ελληνικά. Είναι ένα μεγάλο ευαγγελικό ανάγνωσμα, το οποίο όπως όλα τα λόγια του Ευαγγελίου είναι απέραντο σε νοήματα και απίθμενο σε βάθος. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε, να δούμε, ό,τι μπορέσουμε να βγάλουμε από αυτό το πηγάδι, το μεγάλο, το απίθμενο. Βλέπουμε τον Χριστό λοιπόν, όπως σας είπα και άλλη φορά, να πηγαίνει στην Σιχάρ, στη Σαμάρια και εκεί να πηγαίνει να κάθεται στο πηγάδι του Ιακώβ, ο οποίος Ιακώβ ήταν ο Πατριάρχης των Εβραίων, που έζησε τουλάχιστον 1700 χρόνια περίπου και περισσότερον ίσως, δεν μπορούμε ακριβώς να υπολογίσουμε, πριν τον Χριστό. Και αυτός έβγαλε αυτό το πηγάδι και οι Σαμαρείτες το είχαν σαν έναν ευλογημένο τόπο, σαν έναν αγίασμα τροποντινά, και εκεί χρησιμοποιούσαν το πηγάδι για να παίρνουν νερό και για τους εαυτούς τους, και για τα ζώα τους και για όλα τα υπόλοιπα. Όπως είπαμε και άλλη φορά, παιδιά, ο Χριστός δεν έκαμε πράγματα τυχαία. Δεν ήταν τα πράγματα έτσι όπως απλώς περιγράφονται από το Ευαγγέλιο. Ότι περπατούσε, ότι περνούσε από εκεί, εκουράστηκε και έκατσε εκεί και ήρθε τυχαία η γυναίκα και άρχισε να συνομιλεί μαζί του. Αυτό το πράγμα συμβαίνει σε εμάς. Εμείς πάμε ένα ταξίδι, σταματούμε κάπου, καθόμαστε σε ένα καφενείο, ξέρω εγώ πώς λέγονται, σε αυτά τα καφετέρια, και μπορεί εκεί να συναντήσουμε και κανένα γνωστό μας. Μπορεί. Και να πιάσουμε και την κουβέντα. Ο Χριστός όμως δεν έκαμε πράγματα τυχαία. Επήγαινε εκεί εγνώση του. Επήγαινε εκεί για να μιλήσει με την Σαμαρείτιδα γυναίκα. Ήξερε εκ των προτέρων τι θα γινόταν, και ο ίδιος τακτοποίησε τα πράγματα κατά αυτόν τον τρόπο, γιατί ήθελε να συναντήσει τη Σαμαρείτιδα και ήθελε να της πει όλα αυτά για να τη βοηθήσει να σωθεί. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί γεννάμε στην ψυχή μας και εμάς την επιθυμία να μας
να μας συναντήσει ο Χριστός και να μας σώσει. Και βέβαια αυτό δεν εξαρτάται τόσο από τον Χριστό, γιατί Εκείνος θέλει να μας συναντήσει και θέλει να μας σώσει, αλλά εξαρτάται από τη δική μας διάθεση, δυστυχώς, γιατί πολλές φορές, ενώ ο Θεός πάντοτε θέλει και όλους τους ανθρώπους θέλει να σώσει, εντούτοις εμείς, λόγω της κακής μας διάθεσης, αυτό είναι για μας, παιδιά, κάτι που πρέπει να κινεί την ψυχή μας. Έτσι, να κινεί την ψυχή μας και να καταλαβαίνουμε ότι πολλές φορές η δική μας ραθυμία, η δική μας, ας πούμε, προσκόλληση στα πάθη μας, δεν μας αφήνει να... Δεν αφήνει τον Θεό να μας πλησιάσει. Κλείνουμε τα αυτιά μας και δεν θέλουμε. Και πολλές φορές ο άνθρωπος ο οποίος αμαρτάνει και είναι δεσμευμένος στα πάθη του, ξέρετε, ουσιαστικά δεν θέλει να φύγει από την αμαρτία. Μπορεί όταν του περνά, ας πούμε, το πάθος και η αιχμαλωσία, να μετανοεί και να λέει συγγνώμη, θα το ξανακάμω, αλλά κατά βάθος δεν θέλει να φύγει από την αμαρτία. Αν δηλαδή βλέπαμε τον Χριστό μπροστά μας και μας έλεγε, ας πούμε, ξέρεις, θέλει να σε ελευθερώσω από τον το πάθος που έχεις, θα του λέγαμε, εντάξει, θέλουμε βέβαια, αλλά αρέσκει μας και το πάθος μας, ας πούμε, δηλαδή μας αρέσουν τα πάθη μας, έχουν μέσα φιλιδονία, γι' αυτό λέγεται φιλιδονία. Ο άνθρωπος αγαπά, ας πούμε, την αμαρτία, κολλάει η καρδιά του στην αμαρτία. Εδώ έγκυται και η ασθένεια της αμαρτίας, ότι κλέβει την καρδιά μας αυτό το πράγμα και δύσκολα ξεφεύγει κανείς από την αμαρτία. Ενώ ο άνθρωπος ο οποίος πραγματικά ευδελίχθηκε την αμαρτία, εκείνος ο άνθρωπος είναι έτοιμος να ζητήσει από τον Θεό με όλη τη δύναμη της ψυχής του να ελευθερωθεί. Και ο Θεός σίγουρα θα τον ελευθερώσει. Το ότι δεν ελευθερωνόμαστε από τα πάθη και από συγκεκριμένα πάθη τα οποία μας ταλαιπωρούν, είναι διότι αισθανόμαστε μίαν ειδονήν, μίαν ευχαρίστηση. Και δεν ομιλώ μόνο για τα σαρκικά πάθη. Κάθε πάθος φέρνει στον άνθρωπο φιλιδονία και δυσκολευόμαστε να ξεκολλήσουμε. Ποιος θα ήθελε, παραδείγματος χάρη, να αποκτήσει από εμάς ταπείνωση? Λέμε, όλοι θέλουμε ταπείνωση, αλλά όταν ήρθε η ώρα που να την αποκτήσουμε και να μας κάνουν οι άλλοι χώμα να μας πατήσουν, λίγο δύσκολο. Ο Χριστός, λέγει λοιπόν, εκεί κουράστηκε από την οδηπορία. Δεν κουράστηκε, ήθελε και κουράστηκε. Η θέλησε να κουραστεί για να δείξει την ανθρώπινη φύση. Ήταν μεσημέρι, έκατσε εκεί στο πηγάδι και περίμενε να έρθει, όπως τον κυνηγό που περιμένει το θύραμα. Περίμενε να έρθει αυτή η γυναίκα, επειδή ήξερε ότι αυτή η γυναίκα ήταν μια γυναίκα που δεν είχε καλή ζωή, διότι, όπως το διαβάσαμε, ήταν μια γυναίκα η οποία συνέζησε με πολλούς άνδρες παράνομα, και με εκείνον που ζούσε ακόμα εκείνη τη στιγμή δεν ήταν νόμιμος άνδρας της, αλλά όμως εντούτοις είχε καλή διάθεση. Είχε καλή διάθεση. Και αυτή η καλή διάθεση είναι αυτή η οποία την έκαμε άξια να έρθει ο Χριστός να τη συναντήσει, για να την ελευθερώσει από τα δεσμά της αμαρτίας και για να γίνει στη συνέχεια Απόστολος του Χριστού και μάρτυρας του Χριστού και Αγία της Εκκλησίας μας. Κάθισε λοιπόν εκεί στο πηγάδι, έρχεται αυτή να πάρει νερό όπως ήταν η συνήθεια, οι μαθητές είχαν πάει στην πόλη να αγοράσουν τρόφιμα και άρχισε ο Χριστός ένα διάλογο μαζί της. Έτσι, της λέει, δώσ' μου να πιω νερό. Εκείνη του λέει, μα πώς εσύ, ενώ είσαι Ιουδαίος, ζητάς από μένα που με Σαμαρίτησα να σου δώσω νερό? Ξέρετε, παιδιά, ότι οι Ιουδαίοι, οι Εβραίοι, δεν είχαν καμιά σχέση με μη Εβραίους και θεωρούσαν ότι εμολύνοντο
όταν ας πούμε συνομιλούσαν ή συναναστρέφονται μη Ιουδαίους. Γι' αυτό πολλοί που λένε καμιά φορά και σερβίρεται συχνά τώρα αυτό το φρούτο, βγαίνει κατά καιρούς, ότι μα δεν έχουμε πληροφορίες που ήταν ο Χριστός από 12 μέχρι 30, δεν λέει το Ευαγγέλιο. Λέγει βέβαια κάποιες αναφορές στο Ευαγγέλιο. Αλλά ξέρουμε ότι εάν ο Χριστός έφευγε από τα Ιεροσόλυμα, έφευγε από τους Εβραίους και πήγαινε σε μια άλλη χώρα, στα 18 του, στα 20, στα 25 του τέλος πάντων, κάποια στιγμή της ηλικίας του, τότε οι Ιουδαίοι δεν θα τον εδέχονταν. Επουδενή λόγο θα τον εδέχονταν τον Χριστόν πίσω. Ή τουλάχιστον θα του το έλεγαν ότι εσύ επίες και έμαθες άλλα πράγματα που δεν είναι της παράδοσης μας, που δεν είναι του λαού μας, που δεν είναι της θρησκείας μας. Αυτό το πράγμα ήταν έντονο στους Εβραίους, διότι και να άγγιζαν απλώς σε έναν ιδωλολάτρη, να πήγαινε σε ιδωλολάτρη να τους αγγίσει, έπρεπε μετά να πάνε να κάνουν μπάνιο οι Εβραίοι. Δεν ξέρω αν το κάνουν και σήμερα, αλλά έτσι έκαναν τότε. Δεν είχαν καμία σχέση με κανένα μη Εβραίο. Και βέβαια αυτή ήταν εντολή του Θεού και ο λόγος ήταν για να μην να αναμειγνύονται με τους ιδωλολάτρες και να χάσουν την πίστη τους. Λοιπόν, έτσι αυτή απόρρισε. Πώς εσύ τολμάς να ζητάς από μένα που είμαι Σαμαρίτισσα, που δεν είμαι Εβραία, νερό να πιείς? Ούγαρ συγχρόντι Ιουδαίοι Σαμαρίτες. Δεν υπάρχει ας πούμε συμφιλίωση μεταξύ Ιουδαίων και Σαμαριτών. Και βλέπετε, αρχίζει ένας διάλογος πολύ έτσι αριστοτεχνικός του Χριστού, που σιγά σιγά τη φέρνει με το μέρος του. Και λέει ο Χριστός της γυναίκας: «Εάν εγνώριζες την δωρεάν του Θεού και αν εγνώριζες ποιος είναι αυτός που σου λέγει να του δώσεις νερό να πιει, εσύ θα ζητούσες από αυτόν και θα σου έδινε το ζωντανό νερό». Και του λέγει η γυναίκα, εκείνη δεν καταλάβαινε. Του λέει: «Μα Κύριε, εσύ ούτε δοχείον έχεις για να πάρεις νερό από το πηγάδι και το πηγάδι είναι βαθύ. Πώς θα έχεις το ζωντανό νερό, το τρεχούμενο νερό, το ζωντανό? Μήπως εσύ είσαι μεγαλύτερος από τον Ιακώβ που μας έδωκε το πηγάδι και ήπιαν και τα παιδιά του και η ή του και η δούλη του και τα ζώα του?» Και τότε της λέει ο Χριστός: «Κάθε ένας ο οποίος πίνει από αυτόν το νερό του πηγαδιού πάλι θα διψάσει. Όμως όποιος πιει από το νερό το οποίο εγώ θα του δώσω δεν θα διψάσει ποτέ. Αλλά το είδο το νερό το οποίο εγώ θα του δώσω θα γίνει μέσα του πηγή ύδατος αλλωμένου που θα αναβλύζει η ζωή αιώνιων». Εδώ να σταθούμε λίγο, παιδιά. Αυτός ο λόγος του Χριστού επαληθεύεται σε κάθε ψυχή ανθρώπου μέσα στο πέρασμα των αιώνων, σε κάθε ψυχή ανθρώπου ο οποίος ήπιαν από αυτόν το νερό. Διότι στο πέρασμα των αιώνων υπήρξαν και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εγεύθηκαν, και μην νομίζετε ότι είναι κανένα μπουκάλι θαυματουργών νερό, έτσι, αλλά τι εγεύθηκαν? Τη χάρη του Θεού, τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτοί οι άνθρωποι που εγεύθηκαν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος αναγεννήθηκαν εν Χριστώ, ξαναγεννήθηκαν αυτοί οι άνθρωποι και όχι μόνο αισθάθηκαν πληρότητα, αλλά και αυτή η χάρη που είχαν μέσα τους έγινε τέτοια πηγή χάριτος που ξεχύλισε και έδινε και δίδει και χάρη και δύναμη και σε πλήθος άλλων ανθρώπων. Παράδειγμα πρώτα οι Απόστολοι, οι οποίοι ήταν αγράμματοι και όμως παρά αυτήν την αγραμματοσύνη τους, εν τούτης έγιναν πάνσοφοι, όχι κοσμικά πάνσοφοι, αλλά κατά Θεόν πάνσοφοι και έφεραν τον κόσμο κοντά στον Θεό. Και πόσοι άλλοι άνθρωποι στο πέρασμα των αιώνων μέχρι τις μέρες μας που δεν είχαν εξωτερικά προσόντα και προτερήματα κοσμικής σοφίας και όμως με τη χάρη του Θεού πραγματικά οδήγησαν και οδηγούν χιλιάδες, αμέτρητες χιλιάδες ανθρώπους κοντά στο Θεό. Έτσι ο γέροντας Πορφύριος παραδείγματος χάρη, ο οποίος δεν τέλειωσε ούτε το δημοτικό,
ούτε το δημοτικό. Και όμως αυτός ο μεγάλος σύγχρονος Άγιος της Εκκλησίας, και όταν ζούσε, πολύ δε περισσότερον όταν εκοιμήθηκε βρίσκεται ενώπιον του Θεού, με την χάρη του και με τις ευχές του και με τις πρεσβείες του και με τα λόγια του τα οποία μας άφησε και κατεγράφησα και με τα βιώματά του και με τα άπειρα θαύματά του, έδωσε την απόδειξη ότι ο Χριστός ζει και σήμερα. Ο Γέροντας Παΐσιος, ο οποίος ούτε και αυτός τέλειωσε το δημοτικό. Μάλιστα έλεγε κάποτε που του έλεγε ένας ότι θέλει να σταματήσει το πανεπιστήμιο. Λέει, θέλω να σταματήσει το πανεπιστήμιο. Τέλειωσε το ρε παιδάκι μου, του λέει, το πανεπιστήμιο. Όχι, λέει, βαρέθηκα, δεν μου προσφέρει τίποτα, να το παρετήσω. Βρε, του λέει, μην το παρετήσεις. Διότι δεν είναι καλό πράγμα να σταματήσει το πανεπιστήμιο. Όχι, όχι, θα το σταματήσω. Του λέει, μην το σταματήσει, διότι αν άκουγα και εγώ τη μάνα μου και δεν σταματούσε το δημοτικό, δεν θα έβαλα περισπωμένη πα στο έψιλο. Αστειευόμενος βέβαια το λέει. Και πράγματι ήταν ένα ορθόγραφος. Αλλά αυτός ο ορθόγραφος άνθρωπος, έτσι πόσες αμέτρητες στρατιές ανθρώπων ωφέλησε. Και μέχρι σήμερα πόσα θαύματα έγιναν με τις ευχές του και με την δύναμη που του έδωσε ο Θεός λόγω της μεγάλης αγάπης που είχε προς τον Χριστό και την άσκηση που έκαμε. Και πράγματι εξεδίψασαν κοντά του αμέτρητα πλήθη ανθρώπων. Και βλέπετε μέχρι σήμερα διαβάζουν όλα αυτά τα βιβλία τα οποία εγγράφησαν και γράφονται με τα λόγια τα δικά του που κατεγράφησαν από τους ακροατές του, και όντως αμέτρητα πλήθη ανθρώπων ξεδιψούν, μεταφράστηκαν τα βιβλία του σε πάρα πολλές γλώσσες, χιλιάδες βιβλία έχουν κυκλοφορήσει. Ένας άνθρωπος κατά κόσμον αγράμματος, ο οποίος δεν είχε απολύτως τίποτα. Τίποτα απολύτως. Καμία κοσμική έτσι διάκριση. Τίποτα απολύτως. Και παρά τα αυτά, αυτός ο άνθρωπος έγινε φωστήρας της Οικουμένης. Λέμε πολλές φορές, παιδιά, ότι τελικά εκείνο που μας λείπει στη ζωή μας είναι ο Χριστός. Εάν εξετάσουμε όλα, θα δούμε τελικά ο Χριστός μας λείπει. Και όπως έλεγε πάλι ο Γέροντας Παΐσιος, κάνει λογοπαίγνια, όταν έχεις λύπη, ο Χριστός σου λείπει, έλεγε. Του έλεγαν, έχω λύπη. Όταν έχεις λύπη, ο Χριστός σου λείπει. Λοιπόν, αισθανόμαστε μέσα μας ανικανοποίητα πράγματα, ανικανοποίητα αισθήματα, αισθανόμαστε κούραση, αισθανόμαστε πράγματα δύσκολα. Κάτι μας λείπει, κάτι μας φταίει, κάτι μας κουράζει. Μας πιάνουν κάτι μελαγχολίες, θέλουμε να κλειστούμε στα δωμάτια μας, να είμαστε μόνοι μας κλεισμένοι εκεί μέσα. Κάτι λείπει. Μετά και όλα αυτά τα πάθη που μας πνίγουν και μας ρεζιλεύουν και μας ταπεινώνουν και βάζουν τη ψυχή μας μέσα σε μια δυσκολία και αντιδράει η ψυχή μας, ας πούμε, μέσα στην εργασία της αμαρτίας. Τελικά γιατί τα παθαίνουμε όλα αυτά? Γιατί η παρουσία του Χριστού μέσα μας είναι αδύνατη. Εάν ο Χριστός ήταν ζωντανός μέσα μας και αν είχαμε αυτό το ζωντανό νερό της παρουσίας του Χριστού στην καρδιά μας, τότε δεν θα διψούσαμε ποτέ. Δεν θα διψούσαμε. Θα είχαμε νερό άφθονο. Και όχι μόνο εμείς θα πίναμε, θα πίναν και όλοι όσοι είναι γύρω μας. Σήμερα, τουλάχιστον όσοι διψούν, είναι καλό σημάδι. Γιατί σήμερα έχουμε ένα άλλο φαινόμενο, που μπορεί κανείς να πεινά και να διψά και να μην το αισθάνεται. Δηλαδή, υπάρχει η πνευματική ανορεξία, έτσι όπως υπάρχουν άνθρωποι που υποφέρουν από την νόσο, αυτήν την περιβόητη νόσο που κυκλοφορεί σήμερα και κάνει θράψεις, που αυτήν την νόσο πραγματικά εγώ θα ευχόμουν να την είχα προσωπικά, αλλά δυστυχώς δεν με πιάσε εμένα, δεν με πιάνει εμένα. Αυτήν την νόσο της ανορεξίας, Ιωνάθαν, αν την είχαμε εμείς οι δυο, θα είμαστε σαν τους ασκητές τώρα εδώ. Δεν θα είμαστε 500 κιλά ο ένας. Λοιπόν,
Μας πιάνει εμάς, τι να κάνουμε. Πράγματι τους ζηλεύω όταν έρθουν, λέω, βρε, πες του Θεού να σου δώσει λίγη όρεξη από τη δική μου και να μου δώσει εμένα λίγη ανορεξία από τη δική σου, να πάνε τα κιλά μας, ας πούμε, ίσα-ίσα. Δεν πειράζει. Καλύτερα έτσι που είμαστε χοντροί, καλύτερα να θα. Να μην νομίζω ότι είμαστε και άγιοι ασκητές και αυτά, μας βλέπουν και μας περιφρονούν. Σου λέει αυτός ο χοντρός, εν Άγιος. Έχει χοντρό Άγιο, δεν έχει. Είδες κανέναν Άγιο χοντρό? Όχι. Λοιπόν, άρα διαγραφτήκαμε από την πρώτη στιγμή. Χοντρούς Αγίους δεν έχει. Λοιπόν, η πνευματική ανορεξία είναι ένα φαινόμενο σύγχρονο. Δηλαδή πιάνει τους ανθρώπους, και ειδικά νέους ανθρώπους, και δεν έχει όρεξη για τίποτε. Ούτε πεινά, ούτε δίψα, ούτε θέλει, ούτε τον νοιάζει. Δεν έχει όρεξη καμιά. Αυτό είναι δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Αυτή η πνευματική ανορεξία είναι μια φοβερή αρρώστια της ψυχής του ανθρώπου που παρουσιάζεται σε νεανικές ηλικίες, στις εποχές μας, στις μέρες μας, και βλέπεις ανθρώπους νεαρούς στο σώμα με ψυχές διαλυμένες και δεν ξέρει κανείς πραγματικά τι πρέπει να κάνει. Είναι ένα μεγάλο ερώτημα, τι πρέπει να κάνεις όταν οι ψυχές των άλλων ανθρώπων είναι νεκρές, δεν θέλει τίποτα. Δεν τον ενδιαφέρει ούτε ο Θεός, ούτε η ζωή του, ούτε ο θάνατος, ούτε τα παρόντα, ούτε τα μέλλοντα, ούτε τίποτα. Του είναι παντελώς αδιάφορα όλα. Ούτε και ο εαυτός του. Βλέπεις καμιά φορά κάτι παιδιά, ας πούμε, που είναι και αχτένιστα. Λες, ρε παιδί μου, χτένεις το κεφάλι σου, πώς το αντέχεις, ας πούμε. Πώς αντέχεις ένα κεφάλι αχτένιστο? Σε τρώει το κεφάλι σου. Εγώ πήγα και ρώτησα από αυτούς που έχουν κάτι κεφάλια έτσι. Λέω, γιέ μου, πώς αντέχεις το κεφάλι σου? Λέει, μου πόξω ή που μέσα? Λέει ο ένας. Λέω, πόξω προς τον παρόν. Μου λέει, ήταν ένα παιδί έτσι που δούλευε σε κάτι χτίσματα. Έχτιζε. Καλό παιδί, ας πούμε, πολύ καλό παιδί. Και είχε και ένα κεφάλι τόσο. Και το είχε μέσα σε μια σακούλα, δεν ξέρω τι το είχε, γιατί σου βάδιζε. Και ήταν από αυτήν η μόδα που κάτι κάνουν τα μαλλιά τους και γίνονται σαν το αυτό. Σαν τη φλοκάτη έτσι. Πώς λέγονται αυτά? Ράστα. Ράστα. Τέλος πάντων. Ράστα. Βράστα. Από αυτά. Λέω, θα πάνω το ρωτήσω τώρα τούτο. Ήταν ένα πολύ καλό παιδάκι, πολύ καλό. Λέω, δούλευε στην εκκλησία, τα χτίστης. Πήγα εκεί κοντά του, λέω, ρε παιδί μου, πώς αντέχεις αυτά τα μαλλιά όλα? Πώς αντέχεις το κεφάλι σου? Και πράγματι μου λέει, πάτερ μου, πόξω από το κεφάλι μου, που μέσα από το κεφάλι μου. Λέω, καλή η απάντηση. Μετά μου λέει, πέ μου τι θα κάνω και πάω το κάνω. Λέω, πήρνε κόψη τα γεια, μην μπορώ να σε θωρώ. Επειδή να ξανάρτω, μπορώ να σε δω έτσι σχέδιο. Πήρνε κόψη τα μαλλιά σου. Έκοψε τα πράγματι. Λέει, πήρε κεφαλή μου αέρα. Λέω, πόξω να πάρει αέρα. Διότι αν πάρει και από μέσα αέρα, για μένα έχω ένα πρόβλημα. Κοιτάξτε, τα πράγματα είναι εσωτερικά. Και για να γίνονται πράγματα εξωτερικά, είναι που μέσα το πρόβλημα. Ερώτησα μια φορά έναν άνθρωπο, ο οποίος απεπειράθηκε να αυτοκτονήσει και έσφαξε τον εαυτόν του με το μαχαίρι. Λέω, Παναγία μου, ήταν γεμάτος τραύματα, γεμάτος πληγές. Ένε πόνησες. Λέει μου, πάτερ μου, ο πόνος που είχα μέσα μου ήταν τόσο μεγάλος που ούτε αισθάνθηκαν, ούτε κατάλαβα τίποτε. Το πρόβλημα, παιδιά, του ανθρώπου δεν είναι εξωτερικό. Γι' αυτό και
όταν θέλουμε να λύσουμε τα προβλήματά μας με εξωτερικά πράγματα και εξωτερικούς τρόπους, καμιά φορά κάνουμε λάθος. Αν και βέβαια, επειδή είμαστε άνθρωποι, όλα παίζουν ρόλο και όλα έχουν σημασία, και τα έσω μας και τα έξω μας. Και έχει σημασία όλος ο χώρος μας και η εμφάνισή μας και το όλο το είναι μας. Αλλά όταν θέλεις να τακτοποιείς τα πράγματα, τακτοποιάς από εκεί που μπορείς. Καμιά φορά και τα εσωτερικά πράγματα τακτοποιούνται αρχίζοντας από τα εξωτερικά. Δηλαδή, ας πούμε ότι κάποιος άνθρωπος τον πιάνει αυτή η, πώς να την πω, ας πούμε, αυτή η θολούρα όλη, και πάει και μένει στο κρεβάτι και δεν κάνει τίποτα, ας πούμε. Τον πιάνει αυτή η δυσκολία. Θυμάμαι, είχαμε ένα παιδί φοιτητή στο Άγιον Όρος που ερχόταν, που όταν τον έπιανε αυτή η δυσκολία, δεν είχε όρεξη ούτε καν να σβήσει τη λάμπα του πετρελαίου. Και άφηνε τη λάμπα και έκαιγε τόσες ώρες, μέχρι που τελειώσει το πετρέλαιο να σβήσει από μόνη της. Και του έλεγα, γιατί δεν σηκώνεσαι να σβήσει τη λάμπα και να πνίξει το πετρέλαιο όλο? Δεν έχω κουράγιο να σβήσει τη λάμπα. Έπαιζε το ξυπνητήρι του και έπαιζε. Δεν μπορεί το. Σύρθω το παπούτσι να σβήσει του, να κλείσει τουλάχιστον. Πόση ώρα να παίζει για να μην. Δεν είχε κουράγιο να σηκωθεί να κλείσει το ξυπνητήρι του. Τόση δυσκολία είχε μέσα του. Μετά πήγε στον πατέρ Παΐσιο. Του λέω, Γέροντα, κοίταξες κάτι. Εντάξει, λέει, Γέροντα, έτσι αισθάνομαι μέσα μου. Σίγουρα αισθάνεσαι μέσα σου, αλλά άρχισε από τα έξω σου τουλάχιστον. Συγύρισε λίγο και το δωμάτιο σου. Άνοιξε το παράθυρο σου. Φτιάξε λίγο το κρεβάτι σου. Πίνε πλήθου, νύφτου, χτενίστου, να φέρεις το μυαλό σου. Πλύνε λίγο τα ρούχα σου. Βγες έξω από το σπίτι σου. Γίνεσαι χειρότερα όσο παραδίδεσαι σε αυτή την άθλια κατάσταση. Και μετά, όταν τακτοποιείς όλα αυτά που είναι γύρω σου, αυτά θα επιδράσουν και μέσα σου. Και πράγματι, ξέρετε ότι ο άνθρωπος, επειδή δεν είναι μόνο ψυχή, αλλά είναι ένα μείγμα ψυχής, σώματος, καρδιάς, μυαλού, πολλών πραγμάτων, έχει επιδράσεις και από το εξωτερικό του περιβάλλον πάρα πολλές. Βλέπετε, ας πούμε, μπαίνεις σε έναν ναό, αμέσως ο χώρος επιδρά πάνω σου, θέλεις δεν θέλεις. Ο ναός επιδρά πάνω σου. Οι εικόνες, οι αγιογραφίες, τα καντήλια, το φως του ναού, η μυρωδιά του ναού, έχει επίδραση. Σου κάνει καλή αλλίωση. Μπαίνεις σε ένα σπίτι. Είναι το σπίτι εκείνο καθαρό, περιποιημένο, τακτοποιημένο, παστρικό, όμορφο. Έχει επίδραση μέσα σου. Μπαίνεις σε ένα σπίτι και βλέπεις ωραία χρώματα, ωραία πράγματα. Πράγματα εννοώ καθαρά, τακτοποιημένα. Δεν βλέπεις μια εγκατάληψη και έναν ανάθεμα μέσα στο σπίτι. Λες, εδώ κάτι συμβαίνει καλό. Εάν μπει σε ένα χώρο και ο χώρος εκείνος από μόνος του σε καταθλίβει και σε προκαλεί και σε κάνει να βγει ψυχή σου, και καλά να είσαι, θα αρρωστήσεις. Και δεν λέω βέβαια για αυτούς οι οποίοι έφτασαν σε μέτρα μεγάλα αρετής και περιφρονούν τα παρόντα πράγματα, που ήταν σαν τον Γέρο Χαράλαμπο, ας πούμε, στην Καψάλα, που για να πάει να τον έβρισε εκεί μέσα που ήταν, έπρεπε να άψεις κερί στον Άγιο Φανούριο να ανακαλύψεις που ήταν, που τα πράγματα που είχε. Ή ο Γέρο Ηρωδίων, ο οποίος είχε όλα τα σκουπίδια της περιοχής, τα μάζευε στο κελί του. Του τσενεκέδες, τα νάιλα, τα σακούλια, τα πορτοκάλια, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Ήταν όλα μέσα στο κελί του. Γιατί. Λοιπόν, όταν επήναν δεις, εγώ την πρώτη φορά που πήγα, είπαμε ότι ήταν σαλός, ήταν διαχρηστός σαλός. Λοιπόν, επήγα να το δω,
Είπαμε εκεί κάποιοι γείτονες, πρόσεχε, διότι μπορεί να σε υποδεχτεί με πολλά άγριον τρόπο. Πήγαινα σιγά 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 σιγά, σε μια στιγμή πετάσσεται που δίπλα μου ένα πορτοκάλι, πήγαινε κατευθείαν. Ήταν το πρώτο μου καλωσόρισμα. Έσυρε με ένα πορτοκάλι σαπημένο και ξεπρόβαλε ο Γεροδίο φορώντας το κεφάλι του αντισκούφα μια κλάτσα. Μια κλάτσα που το πόδι της ήταν κρέμε τον ποδά και φόρεσε στο κεφάλι. Αυτή ήταν η πρώτη γνωριμία μας. Λοιπόν, αφού γλίτωσα το πορτοκάλι, έκατσαν εκεί, είτε ήμουν είτε δεν ήμουν, το ίδιο του κάμνε. Το ρωτούσα, άλλα τον άλλον έλεγε. Αλλά μέσα σε εκείνα τα άλλα τον άλλον, έλεγε και αυτά τα λόγια του Θεού. Λοιπόν, αυτός το έκαμνε βέβαια, γιατί είχε άκρα περιφρόνηση που τα παρόντα. Δεν τον επήραζε. Όμως, αν αυτόν το κάμνα εγώ, το κάμω εγώ, να πάθω σίγουρα να αρρωστήσω. Δεν μπορεί να αντέξεις, ας πούμε, αυτήν την κατάσταση. Διότι δεν έχουμε αυτά τα μέτρα. Οπότε είναι καλό, παιδιά, ο άνθρωπος να τακτοποιεί όλα όσα είναι γύρω του και όλα όσα είναι πάνω του και να τακτοποιεί και τα εσωτερικά της ψυχής του. Γιατί εάν περιοριστεί μόνο στα έξω, που είναι απαραίτητα, που είναι χρήσιμα και πρέπει να τα κάνει και δεν μπει μέσα του, τότε θα κουραστεί και θα πει ότι θα καταλάβει ότι πάλι δεν βρήκε αυτό που ήθελε. Εάν όμως τακτοποιηθεί εσωτερικά και τακτοποιηθεί και εξωτερικά, τότε όντως θα είναι σαν παράδεισος. Σας είπα πολλές φορές, παιδιά, ότι έτσι από την προσωπική μου πείρα, και συγγνώμη που λέω από τα προσωπικά μου, αλλά τι να σας πω, από πού να τα πω κι εγώ. Ας πούμε, θυμούμε το κελί του Γέροντα Παΐσιου, που ήταν ένα κελί πάμφτωχο, δεν έχω δει φτωχότερο κελί από εκείνο, που μια σπόντα πας στον τοίχο για να κρεμβάλει, πρέπει να το σκεφτεί πολλές φορές. Ούτε μια σπόντα πας στον τοίχο δεν έβαλε. Δεν χρειάζεται. Πάμφτωχος, τελείως φτωχός. Αλλά το κελάκι του εκεί που έμενε, δεν μπορώ να πω ότι ήταν και ιδιαίτερα άστραφτε, να πούμε, από την καθαριότητα. Αλλά ήταν περιποιημένο, ήταν τακτοποιημένο. Είχε και μια μυρωδιά χαρακτηριστική. Είχε ένα καθισματάκι στη γωνιά και ένα ξύλο που βάλε πάνω στα γόνατα του και έγραφε πάνω στο ξύλο εκείνο, το γραφείο του. Το οποίο όταν τέλειωνε να γράφει, το έστεινε όρθιο. Και το κρεβάτι του το έκαμε μόνος του, το οποίο ήταν σαν φέρετρο. Ένα πράγμα ξύλινο και έτσι. Και ήταν κάτω, κάτι κάτω, έβαλε κάτι παλιό. Πράγματα τα οποία χρησιμοποιούσαν να κάνουν σαμάρια στα ζώα στο Άγιον Όρος. Και έτσι ήταν το κελί του. Κατάμαυρο, γιατί άναβε συνέχεια κεριά και συνέχεια άναβε και τη σόμπα του, γιατί είχε μόνο μισό πνεύμα και δυσκολεύονταν πάρα πολύ λόγω του βαρετού χειμώνα που είχε πάντα στο Άγιον Όρος. Αλλά αυτό το κελί και αυτός ο χώρος εκεί, ο πάμφτωχος που καθόταν εκεί και δεν είχε τίποτα, αφού και εικόνες, κάτι παλιοεικόνες χάρτινες, ξεθοριασμένες, που τις είχε εκεί έτσι κατά σειρά και άναβε τα κεράκια του εκεί. Και όμως αυτός ο χώρος, νομίζω δεν βρήκα ακόμα παλάτι που να είναι εισάξιο με εκείνον τον χώρο. Πήγα και στα παλάτια της Τσαρίνας εκεί στη Ρωσία, που πώς το λένε εκείνη, στο Κρεμλίνο, ναι, που έχει κάτι παλάτια που ήταν και μας ξενάγησα, δεν ξέρω, θα έχετε πάει φαντάζομαι, και πήγα στο κρεβατοκάμαρα της Αυτοκράτηρας. Αναγία μου, λέω, αν με κλείσουν μια νύχτα εμένα εδώ μέσα, να φύγει η ψυχή μου. Είχε κρεβάτι, δωμάτιο ειδικό με το κρεβάτι της και δωμάτιο δίπλα που μόλις ξυπνήσει έπρεπε να πάει να κάτσει με αφιρονούν της. Ξέρω εγώ να συνέρθει που τον ύπνο. Και μετά να πάει παρακάτω και παρακάτω και παρακάτω που να φτάσει στο δωμάτιο που είσαι να προγευματίσει, δηλαδή, ολόκληρη υπόθεση.
Λέω καημένε, και μετά να ζεις με αυτήν την ταλαιπωρία και σε σκοτώσουν κιόλας. Πού είναι το κελί του γέροντα, ας πούμε, που ήταν πάμφτωχο, αλλά ήταν βασιλικό παλάτι. Και λέω, πού είναι το σπήλαιο της Βιθλέμ, που ήταν ένα σπήλαιο με ζώα, και όμως γεννήθηκε ο βασιλιάς του κόσμου εκεί και της κτήσης όλης. Και μπορεί οι βασιλιάδες του κόσμου που φτάνουν μέχρι τα μεσούρανα, οι δόξες τους και οι τιμές τους, την άλλη ώρα να χαθούν και να μην υπάρχουν. Γιατί, παιδιά, τελικά εκείνο που έχουμε ανάγκη είναι το Θεό μέσα μας. Αυτός που έχει το Θεό μέσα στην καρδιά του δεν έχει άλλες ανάγκες. Τα άλλα τα χρησιμοποιεί απλώς. Εάν έχει, καλώς, τα χρησιμοποιεί. Είτε χρήματα είναι, είτε δόξα είναι, είτε δύναμη είναι, είτε γνώσεις είναι. Είναι οτιδήποτε κι αν είναι, τα χρησιμοποιεί. Εάν δεν τα έχει όμως, δεν του αφαιρείται τίποτα. Δεν αισθάνεται καμιά έλλειψη γιατί δεν τα έχει. Γιατί έχει μέσα του, όχι μόνο αν υπάρχει αν ο ίδιος, όχι μόνο αυτά που έχει μέσα του, του αρκούν του ιδίου. Όπως λέμε να πάμε να αγοράσουμε τρόφιμα άμα και γίνει ο πόλεμος. Λέει, άμα γίνει πόλεμος, εμείς να πάμε να βγάλουμε λία-λία γάλατα, λία-λία τυριά, να τρώμε μόνοι μας, άμα και δει μας ο γείτονας και το κόμμα του Τζετσίνου. Δεν είναι μόνο λοιπόν για τον εαυτό μας, αλλά όπως λέγει εδώ το Ευαγγέλιο, θα γίνει πηγή ύδατος αλλωμένου εις γενιώνιο. Όπως ένα πηγάδι που βγάζει νερό πολύ και ξεχυλά και πάει και πίνει ο κόσμος όλος, έτσι γίνεται η καρδιά του ανθρώπου ο οποίος έχει τον Χριστό μέσα του. Και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία παρουσιάζονται στις μέρες μας και όλη εκείνη η ανορεξία που παρουσιάζεται στις μέρες μας μπορεί να θεραπευθεί εάν ο άνθρωπος αρχίσει σιγά σιγά να κινείται λίγο, να κάνει ένα-δυο βηματάκια, να κάνει εκείνον το ελάχιστο που μπορεί, να αρχίσει από τα απλά πράγματα, από τα ελάχιστα και να προχωρήσει στα σοβαρότερα, έστω επικαλούμενος των Θεών. Κάποτε ένας άνθρωπος είπε ότι εδιαλύθηκα τελείως, δεν μπορώ να κάνω τίποτα πλέον. Και πράγματι, ο καημένος εδιέλυσε τον εαυτόν του. Έκαμε τόσα λάθη, έκαμε τόσες αμαρτίες, ήπιε τόσα πράγματα, γεύτηκε τόσα πράγματα που πορτοποιήθηκε. Και όντως ήταν ένας πορτός, ένα πράγμα που δεν βρίσκει άκρα. Όπως ένα πράγμα το οποίο είναι γεμάτο πληγές που πάνω σκάτω και δεν ξέρεις πού να αντίξεις ή να μην πονέσει. Και του είπε ένας άνθρωπος του Θεού, εντάξει, σίγουρα επορτοποιήθηκες. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Ό,τι υπάρχει και ό,τι μπορούσες να κάνεις, το έκαμες. Δεν ξέρω αν έχει πράγμα που δεν το έκαμες, ας σου μείνει τίποτα να κάνεις ακόμα. Όμως έχεις ελπίδα. Τι ελπίδα έχω? Καμιά ελπίδα δεν έχω. Όχι, έχεις ελπίδα. Λέγει η Γραφή, λέγει το Ευαγγέλιο, λέγει ο Λόγος του Θεού, ότι όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Και έστε πας όσαν επικαλέσετε το όνομα Κυρίου, σωθήσετε. Να επικαλεστείς το όνομα του Χριστού. Έτσι όπως είσαι. Πες ότι είσαι ένας πορτοποιημένος, γεμάτος γάζες, ξέρω εγώ, μες στην εντατική, διασωληνωμένος και δεν έχεις τίποτα. Έχεις όμως το μυαλό σου. Κάτι δουλεύει μέσα σου. Κάτι μπορείς να αρθρώσεις, να πεις μια λέξη. Επικαλού το όνομα του Θεού, επικαλείσαι το όνομα του Χριστού. Αυτό και μόνο θα σε σώσει. Εάν το επικαλείσαι βέβαια, με πίστη, με ελπίδα, με αγάπη, με ταπείνωση και με μετάνοια. Εάν επικαλούμαστε τον Θεό, παιδιά, ο Θεός δεν θα μας αποφύγει. Δεν θα μας απορρίψει. Ο Θεός δεν απορρίπτει κανέναν. Κάθε ένας που ζητά τον Θεό θα τον βρει. Και όταν το βρει τον Θεό, τότε πράγματι θα γίνει η καρδιά του ένα πηγάδι που θα αναβλύζει νερό και θα είναι πάντα ξεδιψασμένος και θα είναι πάντα δροσερός και χαρούμενος και κοντά του θα ξεδιψούν όλοι οι άλλοι. Ενώ αντίθετα, από όποιον λείπει ο Χριστός, η καρδιά του είναι όπως το ξερόν το πηγάδι που έχει βάθος
και μέσα έχει σκορπιούς, έχει φίδια, έχει ποντίκια, έχει χίλια πράγματα, αλλά νερό δεν έχει. Και όποιος πάει να πιάσει κάτι θα δηλητηριαστεί και θα φαρμακωθεί και θα μείνει εκεί στον τόπο. Τι κάνουμε λοιπόν? Επικαλούμαστε το όνομα του Χριστού. Αρχίζουμε από αυτό. Να θεραπεύσει την ανορεξία μας. Ότι δεν έχουμε καμιά όρεξη. Ούτε να πιούμε, ούτε να φάμε. Ούτε αισθανόμαστε ότι διψούμε, ούτε αισθανόμαστε ότι πεινούμε. Αλλά αυτό είναι θάνατος. Μας έμεινε μόνο αυτή η δυνατότητα να επικαλούμαστε το όνομα του Χριστού. Όποιος επικαλείται το όνομα του Χριστού, αυτός θα σωθεί. Αυτός θα γευθεί τη χάρη του Θεού, γιατί βέβαια εννοείται ότι επικαλείται το όνομα του Θεού με πίστη που γεννάται από την ταπείνωση και την αίσθηση της μετάνοιας. Γι' αυτό μέσα στην Εκκλησία δεν μπορεί κανένας να απελπιστεί. Δεν μπορεί κανένας να απελπιστεί. Ό,τι και αν έχει κάνει, ό,τι και αν έχει γίνει, όσες αμαρτίες και αν διέπραξε, όσο και αν έχει διαλύσει τον εαυτόν του εις τα εξώς συνετέθη, ο Θεός έχει την δύναμη να τον ξανασυναρμολογήσει, να τον αναστήσει, να τον κάνει καλύτερον από ό,τι ήταν προηγουμένως, και όχι μόνον έτσι, αλλά να τον κάνει και εις ωφέλεια των αδελφών του. Βλέπετε και αυτή η γυναίκα, η οποία ήταν και αυτή ταλέπορη, μετά έγινε Απόστολος και έγινε μάρτυρας και έγινε σόφρον η φωτεινή Σαμαρίτητα, την οποία προσκυνούμε ως Αγία στην Εκκλησία, γιατί από την ώρα που συνάντησε τον Χριστό άλλαξε τη ζωή της ολόκληρη. Άλλαξε τη ζωή της ολόκληρη. Θα κάνουμε την προσευχή μας και να πάμε σιγά σιγά. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν.